جالنا احنا مهمتنا كفار عزة، بدنا نقتل، بدنا نقدر نخطف زي كده يعني. Μαρτυρίες φρίκης, περιγραφές αδιανόητες από ανθρώπους που θυμίζουν άνθρωπο μόνο στην όψη. Είναι οι τρομοκράτες της Χαμάς που το ξημέρωμα της 7ης Οκτωβρίου μπούκαραν στους Ισραηλινούς οικισμούς και σφάγιαζαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Σήμερα, με χειροπέδες στα χέρια, περνούν από εξαντλητικές ανακρίσεις και τα ντοκουμέντα που εξασφάλισε από τη Sinn Bet, η Jerusalem Post, μαρτυρούν την απόλυτη θηριωδία. Ένα καλοσχεδιασμένο μακελιό. Οι διαταγές δίνονταν από τους αξιωματικούς της Χαμάς που βρίσκονταν στη Γάζα και ήταν σαφείς. Σκοτώστε και φέρτε μας ως τρόπαια εχμαλό τους. Και μάλιστα όχι με το αζημίωτο. Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν παγώνουν το αίμα. Όταν όμως τα εξιστορούν οι ίδιοι οι δολοφόνοι, προκαλούν ανατριχύλα. Με ασύλληπτη ψυχραιμία και σχεδόν χωρίς ίχνος μεταμέλειας, οι τρομοκράτες περιγράφουν στους Ισραηλινούς ανακριτές σκηνές απίστευτης κτηνοδίας. Πυροβολούσαν ακόμη και τους νεκρούς. Κυριευμένοι από μίσος και εκτός αυτού, κατέληξαν να σκοτώνουν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Αθώους ανθρώπους, τους οποίους ακολούθως έβαζαν φωτιά και τους έκαιγαν. بعد كده قعدنا نلفلف بالدور في دارين أظن عملنا فيهم حريقة. Όποιος τολμούσε μέσα στην αλλοφροσύνη να φωνάξει για βοήθεια, υπέγραφε την καταδίκη του. Αποκαλύπτουν και ομολογούν ότι ξεκλήρισαν εν ψυχρό ολόκληρες οικογένειες. Αυτό που όλοι παραδέχονται είναι ότι δεν διαφέρουν από τον ISIS και υποκινούνται από θρησκευτικό μίσος. Πλην όμως, το Ισλάμ μάλα επιτάσσει. Η μεγαλύτερη ωστόσο παραδοχή είναι ότι οι ίδιοι έγιναν ανδρίκελα της ηγεσίας της Χαμάς, καταστρέφοντας τον τόπο τους. Ένας κύκλος αίματος που άνοιξαν, όπως λένε οι ίδιοι, και που θα κλείσει με το αίμα των Παλαιστινιών. دمرت يعني غزة، مين اللي دمرها؟ بإيديهم وبإيدينا دمرنا غزة.